Γεια σας, RipperGamingGR, καλώς ήρθατε σε ακόμα βίντεο review. Σήμερα θα κάνουμε review το Silent Hill The Sword Message, το free to download και free to play full game σε φυσιολογικό μέγεθος για free to play νέο Silent Hill, το οποίο πιο πολύ λειτουργεί νομίζω σαν ένα ενδιάμεσο τόσο για αυτά που είναι να έρθουν, ως και για να κρατήσουν το hype της σειράς ζωντανό. Αυτό προφανώς είναι ένα script review γιατί πολύ λίγα πράγματα υπάρχουν να υποθούν για τον τίτλο και το τι κάνει, καθώς είναι περίπου 2,5 με 3 ώρες διάρκεια. Στο μέγιστο, δεν θεωρώ ότι σε κάποιον θα πάρει παραπάνω από αυτό. Εμένα μου πήρε 2 ώρες και κάτι διαβάζοντας όλα μα όλα τα collectibles και τα κείμενα που είχε μέσα στο παιχνίδι, τα οποία είναι πολλά και, και κουβαλάνε μεγάλο φόρτο τόσο της αφήγησης όσο και της ατμόσφαιρας του παιχνιδιού. Στον αφηγηματικό τομέα, το Silent Hill The Short Message αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα όπως έκαναν τα περισσότερα Silent Hill ανέκαθεν, με ψυχολογικά προβλήματα και ψυχασθένειες, αυτοτραυματισμό, bullying. Και βρίσκει έναν ωραίο και άμεσο τρόπο να τα μεταφέρει και να τα εκμοντερνήσει στη σημερινή κοινωνία, εκμοντερνίζοντας τόσο το τρόμο που μεταφέρει, τα θέματα που απεικονίζει και τον τρόπο που το απεικονίζει, καθώς και το horror αυτό καθ' αυτό. Η αφήγηση ακολουθεί τη χαρακτήρα μας Ανίτα, η οποία έχει βρεθεί σε ένα μεγάλο κτίριο, Candestand λέγεται, το οποίο είναι σαν μεγάλο μπλοκ, μεγάλη πολυκατοικία, η οποία είναι γνωστή, μάλλον είναι διαβόητη για το rate των δολοφονιών, αυτοκτονιών που έχουν συμβεί μέσα στο κτίριο. Και ψάχνει τη φίλη της Θημά, η οποία της έχει στείλει ένα μήνυμα να συναντηθούν εκεί. Το The Short Message είναι ένα first person παιχνίδι, ακολουθώντας τα χνάρια του PT Playable Teaser που είχε κυκλοφορήσει αρκετά χρόνια πριν, αλλά παράλληλα βάζει μέσα κάποια third person cutscenes που δείχνουν τόσο τον χαρακτήρα που έχουμε εμείς στην Ανίτα, όσο και κάποιους άλλους χαρακτήρες, καθώς και κάποια live action cutscenes, τα οποία ήταν μια ιδιαίτερη προσέγγιση και προσθήκη στο τίτλο, το οποίο το εκτίμησα αρκετά και χαίρομαι που αρχίζουν να το κάνουν αρκετά παιχνίδια αυτό, να βάζουν δηλαδή live action cutscenes μέσα στα κανονικά cutscenes ή στο υπόλοιπο παιχνίδι. Η ιστορία ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα που θα μπορούσα άνετα να κάτσω άλλη μια ώρα να μαζεύω collectibles και να διαβάζω διάφορα μηνύματα και συμβάντα που έχουν συμβεί μέσα στο κόσμο για να δω τι ακριβώς συμβαίνει και πώς συνέβη, καθώς και για να βρω παραπάνω τις σχέσεις των χαρακτήρων μεταξύ τους και τις απόψεις τους και το που κάθονται. Γενικά οι χαρακτήρες ήταν αρκετά δυναμικοί, ίσως εκτός από την πρωταγωνίστρια, η οποία ερχόταν ως μια πολύ παθητική και αδύναμη πρωταγωνίστρια, η οποία απλά ένιωθε συνέχεια αυτολήψη και το μετέφερε αυτό στο παίκτη, και ίσως να τον εκνεύριζε, με προσωπικά με εκνεύρισε. Και αυτό που δεν μου άρεσε ιδιαίτερα είναι το πόσο φθηνό σύγκριση με όλα τα άλλα μοντέλα, γραφικά, textures, φωτισμό και όλα αυτά που βλέπουμε, είναι το μοντέλο της πρωταγωνίστριά μας, το οποίο μοιάζει λες και είναι 2 γενιές προηγούμενο σχεδόν. Διατηρεί καθ' όλη τη διάρκεια μια πολύ πυκνή ατμόσφαιρα, κάνει καλή χρήση της έννοιας του Silent Hill που έχουμε μάθει με όλες τις ομίχλες και το πώς λειτουργούν και όλα αυτά. Δεν περιέχει κάποιο combat, είναι καθαρά ένα walking simulator με κάποια running σημεία, δεν περιλαμβάνει κανένα puzzle σαν παιχνίδι. Για την ακρίβεια, το μόνο που κάνεις είναι να προχωράς, να διαβάζεις μηνύματα, text, documents, ό,τι βρίσκεις στο χώρο, το οποίο εξηγούν την αφήγηση, να βλέπεις κάποια cutscenes και που και που και εκεί μπαίνει κυρίως στο gameplay και θα το δούμε σε λίγο, να σε κυνηγάει ένα τέρας και να πρέπει να του ξεφύγει. Δεν είναι ούτε το παραδοσιακό Silent Hill που έχουμε μάθει, ούτε κάτι που είναι ακριβώς καινούριο. Πατάει πιο πολύ στα πρότυπα, όπως είπα πριν, του PT, Outlast και όλων των παιχνιδιών εκείνης εποχής που δεν έχουν και combat. Η ατμόσφαιρα και η αισθητική του τίτλου ήταν αρκετά, όπως είπαμε, πυκνή. Μετέφερε το χώρο, είχε πάρα πολύ ωραίο φωτισμό και περιβάλλοντα παντού όπου και αν έμπαινε, είτε ήταν στα δωμάτια τα οποία μοιάζουν πιο ρεαλιστικά ενός εγκαταλελειμμένου κτίριου με τα πλούσια γκράφιτι και τα πάρα πολλά σκουπίδια, είτε έμπαινε σε άλλα πιο παραφυσικά και περίεργα δωμάτια, ήταν εμπλουτισμένο όμορφα και πολύ προσεγμένο από τους δύο. Όσο αφορά τα κομμάτια που τρέχεις να ξεφύγεις από τον εχθρό, το τέρας, πείτε το όπως θέλετε, που σε ακολουθεί, ενώ έκαναν πολύ καλή δουλειά να δημιουργήσουν πανικό και ένταση, δεν μπορούσαν να πετύχουν ακριβώς horror στις στιγμές εκείνες και πετυχαίναν παραπάνω εκτός αυτών των στιγμών, όταν απλά έπρεπε να περιπλανηθείς και να εξερευνήσεις το κτίριο. Το κυρίως παικτικό μου πρόβλημα με αυτό ήταν ότι η κίνηση νιώθε λίγο clunky, αλλά δεν μας πειράζει πάρα πολύ αυτό, καθώς είναι 3-4 φορές συνολικά στο παιχνίδι που θα χρειαστεί να τρέξει πολύ. Το πρόβλημα μου ήταν όμως ότι ειδικά στο τελευταίο section που έρχεσαι σε επαφή με αυτό το πλάσμα, πρέπει να βρεις κάποια στοιχεία, μάλλον όχι κάποια στοιχεία, κάποιες φωτογραφίες, οι οποίες θα ξεκλειδώσουν μια πόρτα και μετά να βρεις και αυτή την πόρτα να ξεφύγεις. Το πρόβλημα με αυτό ήταν ότι φυσικά ποτέ μα ποτέ μα ποτέ δεν μπορούσα να τα βρω όλα γρήγορα, γιατί δεν είχε αρκετά καλό φωτισμό ή καλό προσανατολισμό και ήταν ένας χαόδης λαβύρινθος. Αν αυτό είναι το μόνο αρνητικό βέβαια για ένα free to play short παιχνίδι, το οποίο δόθηκε
όσο για μια παραπάνω γεύση από το Silent Hill, ώστε να κρατήσει τον κόσμο invested στη σειρά και να τον χαϊπάρει για το ότι θα έρθει μετά, θεωρώ ότι δεν είναι και κανένα τρομερό παρά. Να προσθέσω πίσω ότι έχει πάρα πολύ καλή ηχητική ο τίτλος, το οποίο θα έχετε ίσως καταλάβει ήδη από κάποια από τα κλιπ που παίξαν πίσω και χρησιμοποιήσω πολύ καλά το 3D audio. Χειρίζεται όμορφα την αφήγηση και τα θέματα που φύγει, όπως το bullying, τον αυτοτραυματισμό, την αυτοκτονία και τα σχετικά. Έχει πάρα πολύ ωραία και πυκνή ατμόσφαιρα και μεταφέρει το vibe του Silent Hill, οπότε θεωρώ ότι το short message είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για όποιον θέλει να ξανααναβιώσει έστω και λίγο αυτή την ατμόσφαιρα του Silent Hill μέχρι να έρθουν οι καινούριες κυκλοφορίες, είτε πρώτα θα είναι το F, είτε το Silent Hill 2 το remake.